Ξεκινάει μια νέα σειρά στο Μέγκα για το 1974. Θα λέγεται Famagusta. Δείτε εδώ το τρέιλερ. Αυτή είναι η φοβερή οργάνωση λοιπόν. Ότι δεν πετάει ούτε ένα αεροπλάνο. Και τι να το κάνει στο Καναντέρ όταν δεν πετάει το βράδυ. Δηλαδή θα είμαστε 10 ώρες χωρίς αεροπλάνο και οι φωτιές θα μένονται, έτσι. Απίστευτο θράσος. Λοιπόν, πτώση Καναντέρ στην Κάριστο. Δείτε εδώ, σβήνει τη φωτιά του Καναντέρ. Και δεν μπορεί να το υψώσει, να πάρει ύψος εδώ. Πάρ' το. Αυτή τη στιγμή πετάει ελικόπτερο πάνω από το σημείο της πτώσης. Καλησπέρα σε όλους. Στο σημερινό βίντεο σας έχουμε τρία θέματα. Είναι καταρχήν η τηλεοπτική σειρά που θα βγει για την Κύπρο και το 1974. Η σειρά αυτή αφορά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και είναι η πρώτη φορά που έχουμε παραγωγή για αυτή τη μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Το δεύτερο είναι κάποια νεότερα για τις φωτιές και στο τρίτο μέρος του βίντεο θα έχετε μία είδηση που αφορά την υπόθεση του Ηλία Κυριαζή. Ξεκινάμε. Λοιπόν, καταρχήν, ο Ανδρέας Γεωργίου, ο γνωστός σκηνοθέτης, ξεκινάει μία νέα σειρά στο Μέγκα για το 1974. Θα λέγεται Famagusta. Δείτε εδώ το τρέιλερ. Ποτέ τον Ιούλιο χαρά. Από τότε, χάος, σκοτάδι παντού. Να είσαι 16 και να έχεις τα πάντα και να έρθει ο φωνιάς να σου πάρει τα πάντα. Και από τότε, εσύ, πουθενά. Εμείς, πουθενά. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρέιλερ, το άφησα να παίξει ολόκληρο, πραγματικά συγκλονιστικό. Στο Facebook βλέπετε ότι έχει 2.100 reactions και 81.000 προβολές. Στο Instagram έχει 20.000 likes και επίσης εκατοντάδες σχόλια. Και ελπίζουμε να βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Είναι μια σειρά που πιστεύω ότι όλοι πρέπει να δούμε. Ο Ανδρέας Γεωργίου είναι γνωστός από τις σειρές 8 λέξεις και η γη της Ελιάς, στις οποίες είχα παίξει κιόλας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για υψηλά production values. Τώρα, όσον αφορά στην Κύπρο, είχα δει σε ένα πρόσφατο βίντεο του Λάμπρου Πάσχου μια συνέντευξη του Νίκου Αργυρό, την οποία την έχασα για κάποιο λόγο και έλεγε ότι ο Καραμαλής είχε ρωτήσει τους Βρετανούς αν μπορεί να στείλει ενισχύσεις στην Κύπρο. Δεν βρίσκω για κάποιο λόγο το βίντεο στο κανάλι του Λάμπρου και μετά από αρκετή αναζήτηση κατάφερα και βρήκα μόλις ένα άρθρο. Υπάρχει λοιπόν ένα έγγραφο από το 1974 και από τις συνομιλίες της Ελλάδας στη Γενέβη με τους Βρετανούς, το οποίο αναφέρει το εξής. Οι Βρετανοί θα ενίσχυαν τις δυνάμεις τους στην Κύπρο για να σταματήσουν την προέλαση των Τούρκων τον Αύγουστο του 1974, έχοντας και τη σύμφωνο γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλλον όχι, γιατί η Αμερική δεν ήθελε να εμπλακούν Ελλάδα και Τουρκία σε πόλεμο και αν έκοβαν τους Τούρκους, μάλλον θα τους έχαναν και από το ΝΑΤΟ. Θα έχαναν ένα σημαντικό σύμμαχο ο οποίος θα πήγαινε με τη Ρωσία. Αυτό λοιπόν δεν έγινε ποτέ και έτσι η Τουρκία προχώρησε στη δεύτερη φάση της εισβολής τον Αύγουστο, Ατίλας 2. Την εντύπωση ότι οι Βρετανοί θα ενίσχυαν τις δυνάμεις τους είχε δώσει στη Γενέβη στη διάρκεια των συζητήσεων ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, James Callaghan, προς τον Έλληνα ομόλογό του Γεώργιο Μαύρο. Ο τελευταίος ρωτήθηκε μάλιστα από τον Βρετανό αξιωματούχο κατά πόσο και η Ελλάδα θα μπορούσε να ενισχύσει στρατιωτικές δυνάμεις στο νησί, γεγονός που εκλήφθηκε από τον κύριο Μαύρο ως ενθάρρυνση προς την Αθήνα από τους Βρετανούς. Ναι, σαφώς και ήταν ενθάρρυνση, αλλά αυτή η συζήτηση έγινε στις 11 Αυγούστου του 1974, τρεις ημέρες πριν από τον Ατίλα 2. Αυτό όμως δείχνει ξεκάθαρα ότι η Βρετανία είχε κάθε καλή θέληση, εάν η Ελλάδα την έσπρωχνε, στο να ενισχύσει τις δυνάμεις μας στην Κύπρο. Αλλά δεν έπρεπε να φτάσουμε στις 11 Αυγούστου. Από τις 24 Ιουλίου που ο Καραμαλής ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ελλάδας, θα έπρεπε να πει στους Βρετανούς ότι είτε θα σταματήσουν οι Τούρκοι να αποβιβάζουν στρατό στην Κερίνια, είτε και εμείς θα αρχίσουμε να
αποβιβάζουμε στρατό στην Κύπρο. Αυτό φυσικά δεν έγινε ποτέ. Ο Καραμαλής έπιασε τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων στις 8 Αυγούστου να κάνει μια σύσκεψη για το αν θα μπορούσε να σταλεί στρατό στην Κύπρο και φυσικά είχαν περάσει τόσες μέρες. Αν όλα αυτά γινόντουσαν λοιπόν από τις 24 Ιουλίου, από την πρώτη κιόλας ημέρα, αν η Ελλάδα σταματούσε την Τουρκία ή αν την έβλεπε να στέλνει στρατό και έστελνε και αυτή στρατό, τότε δεν θα είχε γίνει ο Αττιλάς 2, γιατί πολύ απλά, όπως και η Τουρκία έχει 40.000 στρατό, έτσι και εμείς θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε 20, 25, 30.000 στρατό, αεροπλάνα, φρεγάτες, υποβρύχια, αυτά που δεν έστειλε ο Ιωαννίδης δηλαδή όταν έκανε το πραξικόπημα. Ο Μαύρος είπε στους Βρετανούς ότι θα έστελνε μια επίλεκτη μοιραρχία στην Κύπρο. Καλά, μέχρι να σταλεί, γεια σας. Και μετά έγινε ιστορία με τον Γλαύκο Κλειρίδη και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, την οποία και ανέλησα στο βίντεο που έχω ανεβάσει εδώ και πολύ καιρό για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος πρόδωσε την Κύπρο δύο φορές. Επίσης έγινε συζήτηση στο Facebook, στο προφίλ του τηλέμαχου Χορμοβίτη, ο οποίος είπε ότι πράξαμε τραγικά λάθη ως ελληνισμός μεταπολεμικά με την έναρξη του ενόπλου αγώνα στην Κύπρο το 1955 και ότι αν περιμέναμε, λέει, λίγα χρόνια, 10 το πολύ, η Κύπρος θα είχε ακολουθήσει αναπόφευκτα τη μοίρα των άλλων απικιών της Βρετανίας και θα είχαμε πετύχει την ανεξαρτησία του νησιού ή ακόμα και την ένωση με την Ελλάδα ανέμακτα, χωρίς την ενίσχυση του τουρκικού ρόλου, ο οποίος είχε καταργηθεί σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Την ευθύνη, λέει, την έχουν ο Γρίβας, ο Μακάριος κτλ. Και εδώ φυσικά του απαντάω ότι υπάρχουν 15 βρετανικές απικίες μέχρι και σήμερα και ότι επίσης η ειρηνική διαμαρτυρία που έψαχνε είχε γίνει από το 1950 με το ενωτικό δημοψήφισμα, στο οποίο 95% των Ελλήνων της Κύπρου ψήφισαν ναι για ένωση με την Ελλάδα. Ακόμα και αν ψήφιζαν όλοι οι Τουρκοκύπροι, πάλι θα έβγαινε θετικό για ένωση. Ένα δημοψήφισμα το οποίο φυσικά οι Βρετανοί αγνόησαν τελείως. Πέρασαν 5 χρόνια μέχρι να ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώνας και κανένας δεν μας εγγυάται ότι η Βρετανία θα άφηνε τελικά την Κύπρο. Απόδειξη το ότι ζήτησε με τη συνθήκη Ρίγκς Λονδίνου να υπάρχουν και βάσεις στην Κύπρο. Επίσης να πούμε ότι μετά από την έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο το 1955 υπήρξαν και άλλες χώρες οι οποίες κέρδισαν την ανεξαρτησία από τη Βρετανία, όπως το 60 η Νιγηρία, το 57 η Μαλαισία και το 57 η Γκάνα. Εάν δεν είχε ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώνας, δεν ξέρουμε αν αυτές οι χώρες θα έπαιρναν το θάρρος να ζητήσουν και αυτές ανεξαρτησία. Εδώ είναι ένα δημοψήφισμα στο Γιβραλτάρ, όπου το 99,6% ψήφισε συντριπτικά υπέρ της παραμονής της χώρας ως απικία της Μεγάλης Βρετανίας, κάτι που ισχύει μέχρι και σήμερα, και μόλις 44 άτομα ψήφισαν να ενωθεί με την Ισπανία. Αυτό ήταν επίσημο δημοψήφισμα της Βρετανίας, σε αντίθεση με το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950 που είχαμε κάνει στην Κύπρο, το οποίο ήταν ανεπίσημο, αλλά δεν ξέρουμε αν η Βρετανία θα άφηνε ποτέ να γίνει κάποιο επίσημο δημοψήφισμα και αν περνούσαν και πολλές δεκαετίες, μπορεί κάποιοι να ψήφιζαν το να συνεχίσει η Κύπρος ως Βρετανική απικία. Καθότι οι Βρετανοί συνέχιζαν την προπαγάνδα του ανθεληνισμού της Κύπρου. Πάμε σε ειδήσεις που αφορούν τις φωτιές. Εδώ θα παίξει ολόκληρη συνέντευξη του πολίτη, ο οποίος μας λέει ότι έλεγαν για 14 καναντέρ τα κανάλια και υπήρχε μόνο ένα ελικόπτερο. Αυτό που έγινε. Όλοι ήμασταν εδώ, δεν αφήσαμε την περιοχή μόνη της. Άλλοι μας αφήσανε μόνους μας. Δυστυχώς το κράτος πρέπει από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο να παραιτηθούν όλοι. Να παραιτηθούν. Λέγανε τα κανάλια ότι επιχειρούν 14 καναντέρ. Υπήρχε ένα ελικόπτερο μόνο το πρωί. Μετά γίνανε δύο τα ελικόπτερα και μετά το πέρας της 5 η ώρα φύγανε τα πάντα. Το απόγευμα τι έγινε λοιπόν στις 5? Στις 5 σταματήσαν οι επιχειρήσεις λόγω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μείνανε τα δύο ελικόπτερα, ένα καναντέρ και μετά σταματήσανε τα πάντα. Αφού ήρθε το σκοτάδι, σταματήσανε τα πάντα. Τα καναντέρ δεν είναι ανθεκτικά και το έχω ξαναπεί και θα το δείξω και στη συνέχεια. Δεν μπορούν να σβήσουν πυρκαγιά το βράδυ. Έχουν προβληματικούς κινητήρες και κυκλοφόρησαν στην αγορά το 1969. Για να καταλάβετε τι έχει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Έχει 18 σάπια αεροπλάνα. Το μόνο καλό είναι ότι μπορούν και παίρνουν νερό από τη θάλασσα, έτσι. Κάτι που δεν μπορούν άλλα αεροπλάνα και πρέπει να προσγειωθούν. Αλλά αεροπλάνα είναι και πιο ανθεκτικά και μπορούν και πετάνε πολύ περισσότερα λίτρα νερού. Η πυροσβεστική έκανε ό,τι μπορούσε, αλλά τα πράγματα ήταν ανεξέλεγκτα. Δεν υπήρχε συντονισμός, δεν υπήρχαν μηχανήματα, δεν υπήρχαν ελικόπτερα, δεν υπήρχαν τίποτα. Η φωτιά έσβησε στη θάλασσα στην ουσία, γι' αυτό και απομακρύνθηκε. Στη θάλασσα έσβησε και ο κόσμος έσβησε, έτρεχε να σωθεί. Φιλοξενήσαμε στα σπίτια μας, εμείς οι ίδιοι ξένους, γιατί δεν υπήρχε ούτε κέντρο φιλοξενίας, μία ανοργανωσία και μισή. Όλο το σύστημα βρωμάει. Για την ανοργανωσία, τα παιδιά και μόνο σαν πάνω στα τσιμέντα και στους δρόμους. Θα έπρεπε να ντρέπονται όλοι τους. Να παραιτηθείτε τώρα όλοι σας. Όλοι σας. Πρώτος εσύ, Κούλη. Μας έχεις καταστρέψει όλους. Μίλτο, υπάρχει οργή και αγανάκτηση στις περιουσίες τους ανθρώπους μεσούσης της. Άστο να ρε παιδάκι μου να εκφραστεί άνθρωπος. Το open είσαι, δεν είσαι στο Sky. Λοιπόν, εδώ. Ολόφαρα και δεν έχετε μία γαμημένη άρια. Μία γαμημένη άρια από ίδια. Αυτά γίνονται. Για να βλέπετε. Κοιμηθείτε. Ούτε πυροσβεστικό λέει δίπλα. Εδώ, ασταμάτητα ρε μαλάκι, ασταμάτητα. Κάτε φωσιά, φωνάζει.
Ούτε ένα αέρια βοήθεια. Ούτε αυτή είναι η φοβερή οργάνωση λοιπόν. Ότι δεν πετάει ούτε ένα αεροπλάνο. Και τι να το κάνει στο Καναντέρ όταν δεν πετάει το βράδυ. Δηλαδή θα είμαστε 10 ώρες χωρίς αεροπλάνο και οι φωτιές θα μένονται έτσι. Και για να σας λύσω και την απορία, ορίστε αεροσκάφη τα οποία πετάνε το βράδυ. Lockheed Martin C-130 Hercules, το Boeing 747 που έχει και τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού και το Ericsson Aero Tanker S-64. Η Ελλάδα λοιπόν που έχει τεράστιο πρόβλημα με τις φωτιές, όπως και η Πορτογαλία και η Ισπανία, είναι χώρες που θα πρέπει να έχουν τέτοια αεροσκάφη τα οποία να μπορούν να πετάνε και το βράδυ. Τι πάει να πει, α, ωραία, είναι βράδυ, σταματάνε τα αεροσκάφη, ας πούμε, και η φωτιά συνεχίζει και φουντώνει. Πτώση Καναντέρ στην Κάριστο. Δείτε εδώ, σβήνει τη φωτιά του Καναντέρ. Στον οικισμό του Πλατανικού. Και δεν μπορεί να το υψώσει, να πάρει ύψος εδώ. Αυτή τη στιγμή πετάει ελικόπτερο πάνω από το σημείο της πτώσης. Εσείς περισσότερα θα έχουμε σε λίγο. Και πέθαναν δύο πιλότοι. Αυτά είναι λοιπόν τα πολύ ωραία αεροσκάφη που έχει η Ελλάδα. Και επίσης αυτή είναι και η απάντηση σε όλους τους νεοφιλελέδες τους καπιταλιστές που θέλουν τα πάντα να είναι ιδιωτικοποιημένα. Και αυτή τη στιγμή να εξαρτώμαστε από καναδικά αεροσκάφη το 1969, διότι είτε δεν παίρνουμε πιο σύγχρονα Καναντέρ, είτε θα πρέπει να κατασκευάσει τα δικά της αεροσκάφη. Αλλά όπως βλέπετε, τα υπερσύγχρονα Καναντέρ CL515 αντέχουν και σε υψηλές θερμοκρασίες και μπορούν να πετάξουν το βράδυ. Θα μπορούσε λοιπόν η Ελλάδα να πουλήσει αεροσκάφη πυρόσβεσης που έχει και να αγοράσει τα CL515. Αλλά προφανώς και δεν τα έχει αγοράσει και μιλάμε για ανεύθυνους. Εάν είχαμε τουλάχιστον 30 τέτοια αεροσκάφη, 20, 10 έστω, θα είχαμε σβήσει τόσες φωτιές. Δείτε εδώ παπατζηλίκια στο Sky. Στο δάσος, στην προσπάθειά τους να απομακρυνθούν από τις φλόγες, πυροσβέστες δίνουν νερό σε ένα μικρό ελαφάκι. Αυτό είναι βίντεο από την Ισπανία. Μιλάνε και ισπανικά οι άνθρωποι. Στο βίντεο. Είναι τόσο βλαμμένοι στο Sky. Τέτοια παραπληροφόρηση. Πυροσβέστες δίνουν νερό σε ένα μικρό ελαφάκι. Απίστευτο θράσος. Λοιπόν, άμα μπείτε στη Wikipedia στο List of Wildfires, θα δείτε εδώ πέρα ότι η Ελλάδα έχει ένα σωρό περιπτώσεις πυρκαγιών που έχουν κάψει εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, παίζει να κοντεύουμε στο 1 εκατομμύριο. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, εδώ η Πορτογαλία έχει λιγότερα, η Ισπανία έχει λιγότερα περιστατικά από εμάς. Και δείτε εδώ πόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν καεί. Τι να συγκριθούμε με τη Ρωσία, η οποία είναι μεγαλύτερη χώρα σε έκταση στον κόσμο, λογικό είναι να μας περνάει, ας πούμε. Λοιπόν, νεκροί και οι δύο πιλότοι που επιχειρούσαν στην Κάριστο στο Καναντέρ, 27 και 34 ετών, θα τους κλάψουν οι οικογένειές τους, καθώς μια κυβέρνηση τους έδωσε αεροσκάφη σαράβαλα. Και τέλος, πάμε στην είδηση με την οποία θα κλείσουμε. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ξεπλένει έμεσα τα παιδοφιλικά σκίτσα του Ηλία Κυριαζή και θεωρεί φασίστες όσους αντιτίθεται σε αυτά. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Ελλάδας ήταν αυτό που είχε κρίνει τον δικέφαλο αετό του γηπέδου Αγία Σοφιά της ΑΕΚ και θεώρησε ότι παραπέμπει σε επιθετική τρομολαγνία, κινητοποιεί εθνικιστικά αντανακλαστικά και αισθήματα λυτρωτισμού. Ναι, αυτός εδώ ο δικέφαλος αετός, που είναι σύμβολο του Βυζαντίου. Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος λοιπόν πήρε έμεση θέση υπέρ του Ηλία Κυριαζή. Και έβγαλε αυτήν εδώ την ανακοίνωση. Αναφέρθηκε σε παρουσία φιλοναζί street artist που έχει ναζιστικά ισλαμοφοβικά μηνύματα κτλ. Την περίπτωση του Κωνσταντίνου Παπά στην Comic Dom Con στον Γκάζι. Και μετά ανέφερε και τη συμμετοχή του Gamers στη Cyprus Comic Con ως χορηγού επικοινωνίας ενός ιστότοπου του οποίου ο αρχισυντάκτης εκφράζει στο διαδίκτυο ρατσιστικές και ομοφοβικές απόψεις. Η ερώτησή μου λοιπόν προς το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών είναι πού είδατε ακριβώς τα ρατσιστικά, εθνικιστικά και ομοφοβικά άρθρα του Gamers ή τα αντίστοιχα δικά μου βίντεο. Είναι κάτι το οποίο έχω ρωτήσει και τον Ηλία Κυριαζή και τον Βασίλη Καραβασίλη, τον πρόεδρο του Game Developers Association of Greece, και κανείς από τους τρεις δεν έχει απαντήσει μέχρι και σήμερα. Επίσης, το άρθρο αναφέρει και ότι υπάρχουν αντανακλαστικά της κοινωνίας. Ποια αντανακλαστικά είναι αυτά ακριβώς? Η κοινωνία είναι δύο εκθέσεις τέχνης? Γιατί όπου και αν κοιτάξει κανείς στα social media, φαντάζομαι το είδατε κι εσείς, το 99% του κόσμου έχει εκφράσει τον αειδιασμό και τον αποτροπιασμό στα σκίτσα αυτά, ζητώντας να επέμβει εισαγγελέας για τον Ηλία Κυριαζή, κάτι που όντως έγινε. Και τόσοι δεκάδες που τον επερασπίστηκαν, όπως και ο ίδιος, έχουν κλειδώσει το προφίλ του στα social media και έχουν κλείσει τα σχόλια για να μην εισπράξουν αρνητικά σχόλια. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθείτε να περάσετε ακροαριστερή προπαγάνδα μέσω της τέχνης. Νομίζω αυτό πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών, γιατί το να φτάνει στο σημείο ο πρόεδρος Νάσος Χαλκίδης και η Γενική Γραμματέας Βικτόρια Νταρίλα που υπέγραψαν αυτή την ανακοίνωση να ξεπλένουν σκίτσα παιδοφιλίας και αιμομιξίας που σχεδίασε ο Ηλίας Κυριαζής και να μην δηλώνουν ξεκάθαρα κατά, είναι κάτι που καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγει από κάθε όριο. Επίσης, ακόμα περιμένω από τον Βασίλη Καραβασίλη, πρόεδρο του Game Developers Association of Greece, να μας πει τι εννοούσε με αυτή την ανακοίνωση ότι είμαι αντίθετος με τη διαφορετικότητα, ότι είμαι αντίθετος με την πολυχρωμία και πολυφωνία της ανθρώπινης φύσης και το ότι η κοινότητα δεν είναι ασφαλής για όλα τα άτομα. Πότε ακριβώς ενόχλησα κάποιον στο group Greek Game Developers και η κοινότητα δεν είναι ασφαλής? Γιατί δεν έχω καν χρόνο να συνομιλήσω προσωπικά με άτομα, έτσι, με τόση δουλειά που έχω. Τι εννοούσε ο Βασίλης
Καραβασίλης ότι είμαι αντίθετος με την πολυχρωμία και πολυφωνία της ανθρώπινης φύσης και αυτός είναι υπέρ. Και ότι είμαι εχθρός προς τη διαφορετικότητα. Ποια είναι η διαφορετικότητα, η πολυχρωμία και η πολυφωνία της ανθρώπινης φύσης? Το να σχεδιάζει κάποιος σκίτσα παιδοφιλίας και αιμομιξίας δεν μας είχε απαντήσει ξεκάθαρα ο Βασίλης Καραβασίλης μέχρι σήμερα και ούτε φυσικά πρόκειται να απαντήσει, γιατί δεν τον παίρνει να απαντήσει ούτε αυτός ούτε το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος θα απαντήσουν ποτέ στο αν καταδικάζουν τα σκίτσα αυτά για το παιδοφιλικό και αιμομιχτικό περιεχόμενό τους. Δεν έχουν βγάλει καμία ανακοίνωση και φυσικά είναι υπέρ των σκίτσων και υπέρ του σκητσογράφου Ηλία Κυριαζή. Και φυσικά βλέπουμε ποιοι κάνετε like και καρδούλες στο Facebook και ποιοι τους υποστηρίζετε. Να τους χαίρεστε. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Αύριο συνέντευξη για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που αφορά συμμορίες Ρωμά στα Ανολιώσια από έναν κάτοικο της περιοχής. Αν είσαι νέος στο κανάλι, μπορείς να κάνεις subscribe και αν θες να με στηρίξεις, μπορείς να δεις στο Patreon κάτω τα links στην περιγραφή. Ευχαριστώ που έμεινες μέχρι το τέλος. Να είσαι όλοι καλά και τα λέμε σύντομα.